Γεννήθηκα το 1931 εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην περιοχή Ντεπό, Μαρτίου, 25 Μαρτίου, εκεί κοντά. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν λίγο δύσκολα, διότι συνέπεσε η ηλικία μου, τα χρόνια μου, να πέσουν πάνω στην κατοχή, την γερμανική κατοχή, και υποφέραμε πάρα πολύ, διότι εμείς συνέπεσε οι γονείς μου, επειδή ήταν από την Κέρκυρα, δεν είχαμε εδώ συγγενείς που να μας βοηθήσουν την εποχή εκείνη που η βοήθεια ήταν συνήθως από χωριά, που φέρνανε κάποιο αλεύρι, κάποιο στάρι, κάποιο φρούτο, κάποιο λαχανικό. Δεν είχαμε τέτοια στήριξη, ας την πούμε. Γι' αυτό τα χρόνια μου εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα να λάβεις υπόψη σου ότι πολλές φορές η μάνα μου δεν μ' άφηνε να περπατάω, μου έλεγε να ξαπλώσω για να μην καταναλύσω θερμίδες. Τι να σας πω, πολύ πολύ δύσκολο περάσαμε. Οπότε φτάνοντας, ας πούμε, σε μια ηλικία κάπως που είχε ξεφύγει από τα παιδικά χρόνια, το 31, δηλαδή εγώ ήμουνα 10 χρονών όταν έγινε η κατοχή. Μετά που φύγανε οι Γερμανοί το 44, βέβαια είχαμε μια βοήθεια από τους συμμάχους μας, ήρθαν κάτι τρόφιμα, δηλαδή αρχίσαμε και πέναμε πάνω μας. Οπότε άρχισαν οι δυσκολίες αυτές που υπήρχαν να εξαλείφονται. Εγώ συγκεκριμένα όμως είχα μία έφεση, μία τάση, το όνειρό μου ήταν να γίνω ζωγράφος. Είχα πάντοτε ένα μπλοκ μαζί μου και ζωγράφιζα τους φίλους μου. Και πώς να πω, είχα μία τάση να γίνω ζωγράφος μένα, αλλά σε επιφάνειες μεγάλες. Δηλαδή με είχε, ας πούμε, συνεπάρει η σκηνογραφία, γιατί είχε μεγάλες φόρμες που αυτές μου άρεσαν. Δηλαδή ήθελα να κάνω ζωγραφική, αλλά δεν ήθελα να κάνω πίνακες. Μου άρεσε η μεγάλη φόρμα. Γι' αυτό το λόγο, όταν μικρός ανακάλυψα ότι στους κινηματογράφους γίνονται αυτές οι αφίσες, οι διαφημιστικές, στις προθήκες, στην είσοδο του κινηματογράφου, κάθε Δευτέρα που άλλαζαν έργο και άλλαζαν και οι γιγαντοαφίσες αυτές, πήγαινε και παρακολουθούσα τις αφίσες. Δηλαδή έβλεπα και θαύμαζα τις πινελιές, το θέμα που ζωγράφιζαν οι ζωγράφοι. Και τότε προσπάθησα να βρω τρόπο να μπω σε κάποιο από τα εργαστήρια που τότε υπήρχαν και κάναν αυτές τις αφίσες. Βρήκα έναν τρόπο, μπήκα σε ένα εργαστήριο του συγκεκριμένα, ενός από τους άλλους δύο που θα σας αναφέρω στη συνέχεια, του Κώστα του Πολυμέρη, ένας που έκανε αφίσες, ενώ εγώ, αυτός ήταν μεγαλύτερος βέβαια από μένα, εγώ ήμουν με κοντά παντελόνι όταν πήγα εκεί και με κάτι αρβίλες, τέλος πάντων σημασία είχε ότι πήγα, παρακολούθησα τις αφίσες και μου επιτρέπανε τις Κυριακές να πηγαίνω και εγώ να κάνω έτσι μια δοκιμή με τα χρώματα, τα υπόλοιπα που ήταν εκεί. Και σιγά σιγά, πώς να πω, μπήκα λίγο στο πνεύμα της αφίσας,
τα χρώματα που χρησιμοποιούσανε, τις κόλλες που βάζανε, πάνω σε τι ζωγραφίζανε, και αυτά όλα ήταν μια εμπειρία για μένα. Ώσπου έφτασε και να πάω στο στρατό. Ήμουν της κλάσης του 52, τότε στο στρατό πηγαίναμε 21 έτους. Έπρεπε να συμπληρώσουμε το 20, αλλά μπαίνοντας στο 20 πηγαίναμε και στρατιώτες. Πήγα στρατιώτης, τελικά βγήκα από το στρατό και άρχισα να ψάχνω τρόπο να αξιοποιήσω την εμπειρία που είχα αποκτήσει πρώτου στρατού στο εργαστήριο του Κώστα του Πολυμέρη. Από εδώ, από εκεί κατάφερα και μου εμπιστεύτηκαν να κάνω την αφίσα ενός κινηματογράφου εδώ στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΤΕ το λεγόμενο, εκεί στην περιοχή Φάληρο. Υπήρχε ένας κινηματογράφος ΠΑΤΕ. Έκανα το δοκιμαστικό, θυμάμαι. Ο διοκτήτης που είχε εκεί το κινηματογράφο, ο Γιάννης ο Σαμαράς, ευχαριστημένος, μου είπε να συνεχίσω. Και τη δεύτερη φορά με πλήρωσε κιόλας. Η αφίσα ήταν ένας από τους έρωτές μου. Ο δεύτερος έρωτας ήταν το θέατρο. Τα συζητούσα αυτά με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος ήταν πολύ φίλος με τον Γιώργο το Χατζόκο, θεατρικό επιχειρηματία, ο οποίος είχε το θέατρο Μετροπόλ, ένα θέατρο θερινό στη Θεσσαλονίκη απέναντι από το στρατιωτικό θέατρο. Μου λέει, Κώστα, θέλεις να πας να δουλέψεις στο Μετροπόλ ως βοηθός εκεί, γιατί έρχεται ένας σκηνογράφος από την Αθήνα και κάνει τα σκηνικά, και εσύ να πας να ασχοληθείς, θα πληρωθείς κιόλας κλπ. Πήγα εκεί, ήταν ο Γιάννης ο Σίμης, ένας σκηνογράφος ο οποίος τελείως φιλικά ερχόταν από την Αθήνα κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, γιατί τότε είχε ανέβαζε το θέατρο Μετροπόλ, αλλάζανε κάθε εβδομάδα. Και έπρεπε να ετοιμαστούν τα σκηνικά, τα οποία ήταν πάνω σε χαρτιά, σε κοντραπλακές, σε διάφορα υλικά. Εγώ πήγα εκεί, τον βοήθησα όσο μπορούσα, ξέρω εγώ. Ρώτησε ο Χατζόκος, ο βοηθός σου σε εξυπηρετεί και τα λοιπά. Φαίνεται ήταν ευχαριστημένος ο Σίμης. Του είπε, ναι, είναι καλός και θα εξελιχθεί μάλλον και τα λοιπά και τα λοιπά. Μία μέρα, ένα πρωί, μου λέει ο Χατζόκος, έλα εδώ, με παίρνει στο γραφείο. Μου λέει, δεν μπορείς να αναλάβεις να κάνεις τα σκηνικά εσύ, να μην παρακαλώ κάθε τόσο το Σίμι να έρχεται αεροπορικός μαζί με ένα βοηθό του. Και λοιπά, λέω, κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να κάνω μια προσπάθεια, αλλιώς τι να σας πω, ναι. Ωραία, μου λέει. Μου δίνει τα θέματα της επόμενης περί επιθεωρήσεως και κάθομαι και κάνω κάτι σχέδιο. Κάνω τα σχέδια αυτά, τα βρήκε συμμαθητικά, λέει βάλε μπρος. Βάζω μπρος, ήταν ένας μηχανικός εκεί, ο Παναγιώτης ο Κιούρτης, θυμάμαι. Ένας που με βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι αφορούσε τα τεχνικά, τις κατασκευές κλπ. Και κάνω την πρώτη μου σκηνογραφία. Το έργο ήταν, ο τίτλος το θυμάμαι γιατί ήταν το πρώτο μου, ο τίτλος ήταν «Λόρδι, Λόρδα και Δολάρια». Έκανα τα σκηνικά, τότε ήταν σπονδυλωτά τα έργα, είχανε σκέτς, διάφορα σκέτς, με κωμικούς, με διάφορους εργό. Εκεί ήταν ένας από αυτούς, ήταν ο Κώστας ο Μπουτσάς, ο Θεσσαλονικιός, και το γνωστός Μπουτσάς. Και πολλοί άλλοι, έγκριτοι, Μέρη Βασιλάκη, Μέρη Αρώνη κλπ. Κλπ. Κάνω το σκηνικό, τα σκηνικά της εβδομάδος αυτής, άρεσαν, δηλαδή άρεσαν, στεκόταν, ήταν επαγγελματικά έργα. Λοιπόν, και καθιερώνομαι.
και το δεύτερο έργο εγώ και το τρίτο εγώ. Περνάει ο καιρός. Ήθελε να πάει περιοδία ο Χατζόκος με μια σειρά από έργα, 2-3 έργα. Μου είπε θα έρθεις και εσύ στις πρώτες 2-3 πιάτσες και να βοηθήσεις αν χρειαστεί κάτι ιδιαίτερο κλπ. Πήγα εκεί, να μην τα απολογώ, θεωρώ ότι κατοχυρώθηκα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη μετά από αυτήν την ας πούμε προσπάθειά μου στο χώρο της σκηνογραφίας φάνηκε ότι είχα μια κάποια έφεση πραγματική, δηλαδή και ήθελα να γίνω σκηνογράφος. Περνάνε τα χρόνια και πλησιάζουμε, ύστερα από 1-2 χρόνια ξέρω εγώ, βγαίνει και ένας άλλος θίασος στο θέατρο Διάνα, λίγο πιο εδώ από το Μετροπόλ, και έκανε και εκεί τα σκηνικά, αλλά πλησιάζουμε στο 1960, που ήταν η καθοριστική ημερομηνία για την ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Πρόεδρος ο Θεοτοκάς, ο Γιώργος ο Θεοτοκάς, δίνει, εμπιστεύεται στο Σοκράτη τον Καραντινό να έρθει εδώ ως Γενικός Διευθυντής. Έρχεται το 60 ο Σοκράτης ο Καραντινός και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να προσπαθήσει να βρει υλικό, έμψυχο υλικό, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, τεχνίτες κλπ. Από τη Θεσσαλονίκη. Σου λέει πρώτα να στηρίξουμε τους Θεσσαλονικείς. Ένας από τους πρώτους και ίσως ο μοναδικός θα έλεγα, ήμουν εγώ. Με κάλεσε ο Καραντινός. Μου ανέθεσε να κάνω το πρώτο έργο του Κρατικού Θεάτρου, το οποίο ήταν τώρα η Σαλόμη ή ο Γιάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, ένα από τα δύο αυτά ή ο Παπαφλέσσας. Τέλος πάντων έκανα ό,τι έκανα τώρα εγώ, πήγα στο Κρατικό Θέατρο σαν ζωγράφος σκηνικών, σκηνογράφος, αλλά όχι αυτός που θα έκανε τις μακέτες και θα είχε την ευθύνη και θα έκανε και την ζωγραφική. Εγώ στο Κρατικό μπήκα σε συνεργασία με τον Σοκράτη που με θαύμασε μετά από καιρό, ως εκτελεστής του ζωγραφικού μέρους, σκηνογράφος. Και τότε εγώ, όπως σας είπα, ήμουνα σκηνογράφος, ζωγράφος, σκηνογράφος. Ο Καραντινός ήθελε να πιάσει και ορισμένες φίρμες, ορισμένους καθηγητάς, ξέρω εγώ, ανθρώπους που είχαν άλλο επίπεδο από το δικό μου το τότε. Μεταξύ αυτών που επέλεξε στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Πολύκλητος ο Ρέγκος. Ήταν ο Νίκος ο Σαχίνης. Ο Νίκος τότε ήταν στην άνοδό του πολύ. Τελικά έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν τις μακέτες, τις εκτελώ εγώ, παίρνω συγχαρητήρια, αυτό, εκείνο, το άλλο. Σημασία έχει ότι ιδρυόμενο το θέατρο, η πρώτη τους του παραστάση ήταν στο Βασιλικό Θέατρο, διότι ο Καραμαλής, ο παππούς, είχε δεσμεύσει τη Θεσσαλονίκη ότι το Κρατικό Θέατρο αυτό θα στεγαστεί στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών που την εποχή εκείνη ετοίμαζε αυτό το θέατρο που υπάρχει και τώρα. Δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί το Κρατικό Θέατρο και τις πρώτες παραστάσεις τις δώσαμε, θυμάμαι, στο Βασιλικό Θέατρο, το οποίο δεν ήταν σε αυτή τη μορφή που είναι τώρα, ήταν το πρώην Βασιλικό Θέατρο, που ήταν ένα τόλ
ένα τόλ με υποτυπώσει. Και ήταν και θερινό. Να λάβει υπόψη ότι τα καθίσματα ήταν θερινά, με πανί, με μουσαμά, ένα κομμάτι μουσαμά στο κάθισμα και στην πλάτη. Θέλω να πω, ήταν, αν πήγαινε και χειμώνα, πάγωνε. Τελικά έκανε την έναρξη και θυμάμαι είχε μια τεράστια σόμπα, δίσαμε μέσα όλο το θέατρο με λινάτσα, δηλαδή προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα, να το ζεστάνουμε λιγάκι. Πέρασε η χρονιά του 61, το 62 κάνουμε μεταφορά του θεάτρου από το Βασιλικό στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Έτοιμο το θέατρο, λουξ, με βαγόνια, με σταγόνια, με διάφορα είδη αξεσουάρ βοηθητικά τα οποία υπάρχουν σε οργανωμένα θέατρα. Από εκεί εγώ τώρα είμαι συνέχεια στο κρατικό θέατρο και εκτελώ όλα τα έργα τα οποία ανεβάζει. Παράλληλα όμως δεν αφήνω και την αγαπητικιά μου την άλλη, την αφήσα. Έχω ένα εργαστήριο εκτός κρατικού θεάτρου και εκεί κάνω αφήσεις του κινηματογράφου κατά βάση, αλλά κάνω και άλλες πολλές δουλειές. Πώς να πω, είχα ανάγκη να δουλέψω για να μπορέσω να βελτιώσω τη ζωή μου κλπ. Και το δικό μου ανθρώπου. Yeah. Το εργαστήριο που είχα, το προσωπικό που έκανα τις αφήσεις και όλες τις άλλες δουλειές που μπορούσε να παρουσιαστούν, το πρώτο ήταν στην οδό Ισάβρων. Ισάβρων είναι, πώς να σου πω, πίσω από τη Διαγώνιο, είναι ένας μικρός δρόμος ο οποίος λέγεται Ισάβρων. Εκεί είχα ένα εργαστήριο, τι να σας πω, 8 επί 4, κάπως έτσι ένας χώρος, και τον επέλεξα αυτόν διότι μπορούσα να βάζω τελάρα μέσα. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω ένα χώρο να μπαίνουν μέσα τα τελάρα των κινηματογράφων, τα οποία μόλις γινόταν η αφίσα, το αναρτούσαν την αφίσα, τελείωνε το έργο, τα τελάρα τα ίδια ερχόντουσαν στο εργαστήριο. Έπρεπε να έχω μια ελευθερία και για να παρκάρω ορισμένα τελάρα και δηλαδή ήθελα ένα χώρο άνοιγμα, ούτε κολόνες να έχει και τέτοια. Αυτό ήταν στην Ισάβρον. Ύστερα από ένα διάστημα με διαφωνία μου με τον ιδιοκτήτη, για οικονομικούς πάντα λόγους, μετεφέρθη στην οδό, πώς λέγονταν, δεν τη θυμάμαι, εκεί που ήταν ο Ζέγκλης, μια ταβέρνα γνωστή στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο, σε ένα καρβουνιάρικο δίπλα. Πάλι εκεί έτσι ένα τέτοιο χώρο είχα. Τελικά κατέληξα στην οδό Μορκεντάου. Εκεί ήταν όταν είχε αρχίσει το κρατικό θέατρο και δούλευε. Εκεί ήταν, ας πούμε, το τελευταίο μου εργαστήριο. Οι χώροι, όπως προανέφερα, ήταν πάντοτε το ζητούμενο να μην υπάρχουν εμπόδια, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα, να γυρίζω τελάρα, γιατί τα τελάρα αυτά σκιζόταν η αφίσα, βγάζαμε την αφίσα και βλακωδώς, αντί να την τυλίξουμε, να την έχουμε και να επιλέξουμε κάποτε τα αξιόλογα κομμάτια, την κόβαμε με το βιέδε, είχα ένα βοηθό, δεν το κόβε με ψαλίδια, το έκανε έτσι κομμάτια 30 επί 40, τα οποία εγώ είχα ένα τραπέζι με τα χρώματα και έβαζα χαρτί και εκεί πάνω έκανα τους συνδυασμούς για να κάνω τις αφίσες. Λερωνόταν το χαρτί και έβαζα από πάνω άλλο, ώσπου κάποια στιγμή γινόταν μια στίβα, την πετούσαμε, αλλά θέλω να πω τις αφίσες τις έκανα παλέτες. Βλακωδός απεδείχθη στο τέλος. Σημασία έχει ότι εγώ έκανα υπεράνθρωπες προσπάθειες, δούλευα του σκοτωμού που λένε, για να έχω και το θέατρο
και τις αφίσες. Είχα και 2-3 ανθρώπους δικούς μου, βοηθούς. Είχα ένα συνεργείο δηλαδή. Ένα συνεργείο το οποίο μου ήταν απαραίτητο για τις σκηνογραφίες. Διότι εκεί είχα να κάνω με φόντα. Έπρεπε, ας πούμε, να ζωγραφίσω ένα φόντο που λέμε το πίσω μέρος της σκηνής συνήθως. Ένα φόντο το οποίο ήταν 10 μέτρα ύψος και 12 πλάτος. Αυτό το κάναμε νυχτέρια εκμεταλλευόμενοι τη σκηνή του θεάτρου για να απλώσουμε αυτή την επιφάνεια η οποία ήταν από κάμποτ. Ακάμποτ εννοώ ένα είδος πανιού, λίγο σαν τεντόπανο μεταξύ κάμποτ, μεταξύ τεντοπάν και ενός υφάσματος. Το απλώναμε αυτό το σεντόνι που λέγαμε, το καρφώναμε γύρω-γύρω άκρες. Συνήθως το έβρεχα, έβαλε με έναν ψεκαστήρα, το βρέχαμε και αυτό με το βρέξιμο τεντωνότανε. Και αφού τεντωνότανε, πέφταμε πάνω, εγώ κατά βάση, να σχεδιάσω αυτό που ήθελε η σκηνογραφία, η επόμενη. Θέλω να πω ότι έκανα όλα αυτά έχοντας και το εργαστήριο με τις αφίσες, που ήταν ο έρωτάς μου, και επίσης έρωτάς μου μεγάλος και παιδί, ας πούμε, είχα ένα μισθό, τρόπος το λέγει, στο κρατικό θέατρο. Οι γιγαντοαφίσες, λόγω της, ας το πούμε, προχειρότητος, διότι δεν ήταν έργα που θα κρατούσαν μήνες ή χρόνια ή έπρεπε να υπάρχουν υλικά που να συντηρούνται. Οι αφίσες γινότανε πάνω σε χαρτί, στρατσόχαρτο αυτό του μέτρου που λέγαμε, ή χακί, χρώματος χακί, ή λευκό, ένα εκρού. Αυτό ντυνότανε με το χαρτί αυτό τα τελάρα, ορισμένα τελάρα που είχε ο εκάστοτε κινηματογράφος ανάλογα με τις δυνατότητες που είχε η πρόσωψή του. Έκανε, κατασκεύαζε 4 τελάρα, ας πούμε, αν είχε 2 κάθε φορά. Μας έδινε αυτά που είχαν τελειώσει και ήταν ενερτημένα τα άλλα. Ετοιμάζαμε το ζευγάρι αυτό, το ντύναμε με χαρτί και το ζωγράφιζα εγώ. Το ζωγράφιζα και το έπαιρνε μια μοτοσυκλέτα, θυμάμαι, είχαμε ένα που συνεργαζόμουν και έκανε τη διανομή στους κινηματογράφους. Τώρα, τα υλικά είπα ότι ήταν χάρτινα κατά βάση η αφίσα, τα τελάρα. Υπήρχαν περιπτώσεις που κάναμε και ορισμένα, για ορισμένα έργα τα οποία κρατούσαν πλέον της εβδομάδας, αυτό που λέγανε δεύτερη εβδομάδα, τρίτη εβδομάδα κλπ. Και αυτά τα έργα τα είχαν προϋπολογίσει οι κινηματογραφιστές. Ξέρανε ότι πιθανώς αυτό το έργο με τον, ας πούμε, Σον Κόνερι, 07 αυτός ο πράκτορα, θα κρατούσε 2-3 εβδομάδες. Κάναμε και κάτι πρόσθετο. Εξαρτάται βέβαια και από τον κινηματογραφιστή, άμα ήθελε να κάνει ένα επιπλέον έξοδο. Κάναμε τα λεγόμενα ντεκουπέ. Ντεκουπέ γινόταν πάνω σε κόντρα πλακέ με τη μορφή του ανθρώπου, ξεγυρισμένο κόντρα πλακέ σε μεγάλο ύψος. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα κάνει ένα ντεκουπέ στο Πάλας, το οποίο ήταν ο Σον Κόνερι με το πιστόλι έτσι και περνούσαν από τα πόδια του από κάτω μικρά παιδιά. Ήτανε, και είχε και τα πόδια του. Γινόταν από κόντρα πλακέ, ντυμένο με κάμποτ για να πάρει, να κάνει λία την επιφάνεια, διότι τα κόντρα πλακέ είχε και τις ενώσεις του. Δεν έπρεπε να υπάρχει, να υπάρχει ενιαία επιφάνεια. Το ντύναμε αυτό το κατασκεύασμα,
το οποίο ήταν η φόρμα του Σον Κόνερι με το πιστολί, έπρεπε τώρα να ντυθεί με ένα κάμποτ, να είναι ενιαίο και να ζωγραφιστεί ο Σον Κόνερι ή ο Τζέιμς Κάκνεϊ, ξέρω ποιος άλλος. Ήταν ένα δεύτερο υλικό, ήταν ας πούμε το πιο στέρεο, πιο, πώς πω, μια κατασκευή που δεν γινόταν καταρχήν κάθε εβδομάδα. Γινόταν ειδικά σε έργα τα οποία κρατούσαν και μία και δύο και τρεις εβδομάδες. Πώς γινόταν τώρα η επιλογή του θέματος, διότι η αφίσα η κινηματογραφική απεικόνιζε μία σκηνή ενδιαφέρουσα του έργου για να πάρει απάνω τους θεατές που περνούσαν. Διαλέγαμε συνήθως, εγώ διάλεγα, βέβαια μου έλεγε ο κινηματογραφιστής, αυτές είναι οι σκηνές οι επίμαχες που μας ενδιαφέρουν να προβάλλουμε. Διάλεξε ποια φωτογραφία θες. Φωτογραφίες αυτές που αναρτούν οι κινηματογράφοι στις προθήκες τους. Οι φωτογραφίες. Μία από αυτές, δύο αναλόγως ή συνδυασμός, από τη μία παίρναμε φερπίντο ένα κεφάλι που μας ενδιέφερε του τάδε και από το άλλο παίρναμε μία επέλαση ενός τμήματος Ινδιάνων. Ξέρω. Δηλαδή γινόταν ένας συνδυασμός από φωτογραφίες του έργου που μία σειρά μου την έδινε παραδείγματι ο κινηματογραφιστής και εγώ έκανα μία επιλογή γιατί έκανα και ένα ας το πούμε ψιλοσχέδιο, μια μακέτα το πώς θα είναι το... Και έτσι γινόταν οι επιλογές των θεμάτων από τις φωτογραφίες σε συνεργασία με τον κινηματογραφιστή, μου έλεγε τι τον ενδιαφέρει και εγώ έκανα την ας την πούμε καλλιτεχνική σύνθεση αυτών των φωτογραφιών. Τελείωνε. Τώρα, να σας πω το τεχνικό μέρος. Εδώ είχαμε εφερπίν μια φωτογραφία ενός ηθοποιού ή μιας ηθοποιού, της Άβα Γκάρντνερ, ας πούμε, μιας της εποχής εκείνης πρώτης, η οποία ήταν μια φωτογραφία τόση, μια Άβα Γκάρντνερ τόση. Τώρα έπρεπε εγώ να βλέπω αυτή τη φωτογραφία και να κάνω ένα κεφάλι όσο είναι αυτή η μπαλκονόπορτα. Δύσκολο πράγμα. Διότι έπρεπε να όταν θα την ζωγράφιζα και θα την έβγαζε στην προθήκη του να μοιάζει την Άβα Γκάρντνερ. Αν δεν έβγαζε την Άβα Γκάρντνερ, δεν την έβγαζε. Σπάνιο πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Τι γινόταν. Ο τρόπος με τον οποίο εγώ προσωπικά έκανα με κάρβουνο έκανα το σχέδιο του κεφαλιού αυτού, του μεγάλου κεφαλιού. Πήγαινα λίγο πίσω, ξανά και πήγαινα κοντά, μέχρι φώναζα, θυμάμαι φώναζα κάτι καρβουνιάρδες που ήταν κάτι μαγαζιά εκεί πέρα, παιδιά ελάτε, ποια είναι αυτή, η Άβα Γκάρντνερ. Α, εντάξει, αφού λες ότι είναι η Άβα Γκάρντνερ, η Άβα Γκάρντνερ. Άρα είναι εντάξει. Όμως, επειδή ήταν κουραζόμουν πολύ, έπρεπε να σβήσω, να ξαναγράψω με κάρβουνο πρώτα κάναμε τη δουλειά, τα σκίτσα μας. Τι κάναμε, έκανα πράγμα το οποίο είναι γνωστό, το κάναβο, τα τετράγωνα. Τετραγώνιζα τη φωτογραφία, ανάλογα τετράγωνα έκανα στο τελάρο το μεγάλο και με βάση τα τετράγωνα ζωγράφιζα, έπαιρνα τα στοιχειώδη του προσώπου, δηλαδή μύτη μη γίνει μεγαλύτερη, δηλαδή είχε μια δέσμευση είχα από τα τετράγωνα, με βοηθούσαν πάρα πολύ ως προς το σκίτσο. Αυτός ήταν ένας τρόπος. Ένας άλλος τρόπος που παρουσιάστηκε αργότερα, τον ανακάλυψα τελευταία, ήταν το επιδιασκόπιο, δηλαδή
έβαζα τη φωτογραφία μέσα και μου την πετούσε στο τελάρο. Έβλεπα την και απομάκρυνα το επιδιασκόπιο ανάλογα με το μέγεθος που ήθελα να βγει, πώς λένε, η Avant-Garde. Τώρα πιάσαμε την Avant-Garde. Λοιπόν, και όπως ήταν σκοτεινά, δεν υπήρχε μόνο η προβολή εκεί επάνω, πήγαινα εγώ με το κάρβουνο και έπαιρνα όλα στις γραμμές ό,τι μου έδειχνε το επιδιασκόπιο, γιατί εγώ έβλεπα τη φωτογραφία εκεί. Αυτή που είχα βάλει μέσα τη μικρή, την έβλεπα τεράστια. Πήγαινα και σχεδίαζα το μάτι, τη μύτη, το στόμα, πόσο ήταν, να μην ξεφύγει. Και φυσικό ήταν η Άβα Γκάρνερ, διότι την έκανα πατητούρα κατά έναν τρόπο. Αυτή η πατητούρα όμως ήταν ως προς το σχέδιο, δηλαδή ήμουνα σίγουρος ως προς το σχέδιο, το οποίο το πλυνούσε πάνω στο κάρβουνο, αφού το τίναζα να φύγουν τα πολλά κάρβουνα, περνούσα με ένα καφετή χρώμα, ένα κρεατή σκούρο, τις ίδιες γραμμές που είχα κάνει με το κάρβουνο. Δηλαδή τι έκανα, οριστικοποιούσα τις γραμμές. Γιατί έπρεπε τώρα από εκεί επάνω εγώ να βάλω χρώματα, να βάλω τα χρώματα, τα κρεατιά, τις σκιές, τα πάντα, και θα έπρεπε να διαφαίνεται, διότι τα χρώματα που περνούσα εγώ πάλι το ένα πάνω από το άλλο ήταν λίγο τίντες, δηλαδή τίντα λέμε το αραιωμένο χρώμα, και περνώντας τα χρώματα εγώ το σχέδιο που είχα περάσει με το καφετί το χρώμα διαφαινόταν, το έβλεπα και καλά βέβαια, διαφαινόταν από κάτω, δηλαδή δεν μου ξέφευγε το σχέδιο, το οποίο ήταν η βάσης. Και έβγαζα μία Άβα Γκάρντνερ, να πούμε, να τη βγει στο νερό στο ποτήρι μου, δηλαδή μία φωτογραφία, σαν να ήταν μία φωτογραφία. Εξαρτάται βέβαια και από τα χρώματα που έβαζα, και τα χρώματα συνήθως, γιατί η φωτογραφία που συνήθως έπαιρνα ήταν μαυρόασπρη. Τα χρώματα τα έβαζα εγώ με βάση τους τόνους που προέκυπταν από τη φωτογραφία. Ό,τι τόνους είχε, έτσι έβαζα ανάλογα χρώματα. Έβγαινε ένα πορτρέτο δηλαδή κανονικό, αλλά από μαύρο εγώ έκανα τη μεταφορά του με χρώματα. Λοιπόν, όπως σας προείπα, ο πρώτος κινηματογράφος που έκανα ήταν το Πατέ. Ο δεύτερος, να μην λέω τώρα χρονικά, δεν θυμάμαι, μήνες, τραπού μήνες, την επόμενη σεζόν, διότι αυτές οι δουλειές, οι αφήσεις γινόταν το χειμώνα. Έναρξη το Σεπτέμβριο γράφαμε και από το Σεπτέμβριο που αρχίζαν οι κινηματογράφοι, αρχίζαμε. Λοιπόν, το Πατέ ήταν εξασφαλισμένο. Το είχα εγώ το Πατέ. Οι κινηματογραφιστές, ξέρετε, τα βράδια πηγαίνουν και παίρνουν και κρασάκια και φίλοι και τηλεφωνιούνται και. Μεταξύ αυτών, ο Πάλας, ο κινηματογράφος Πάλας, Μουτσόπουλος το είχε, είχε έναν διευθυντή, ο οποίος έψαχνε να βρει έναν ζωγράφο για να του κάνει τις αφίσες. Διότι από ό,τι θυμάμαι, έκανε ένας, θα σας πω ποιοι ήταν, αλλά πρώτα να σας πω εγώ τι κινηματογράφους πήρα και μετά θα σας πω ποιος είχε ποιον κινηματογράφο. Και για να μην τα απολογώ, πάω στο Πάλας και παίρνω και το Πάλας. Έχω Πατέ Πάλας. Τρίτος κινηματογράφος, Αλέξανδρος. Τέταρτος κινηματογράφος, Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλου. Το Ολύμπιον. Πέμπτος κινηματογράφος, Αριστοτέλειον. Εκεί τώρα με το Αριστοτέλειο το είχε πάρει. Το Αριστοτέλειο είναι μια αίθουσα η οποία είναι κάτω από το κρατικό θέατρο, στο ίδιο κτίριο δηλαδή.
ο κινηματογράφος αυτός λειτουργεί και τώρα και μάλιστα και λειτουργεί και ως θέατρο κάτι με ορισμένες φορές. Ο επιχειρηματίας που πήρε το Αριστοτέλειο ήταν ο λεγόμενος Κάτσος Σταύρος. Ο Σταύρος ο Κάτσος ήταν φίρμα στη Θεσσαλονίκη ως κινηματογραφιστής, αλλά ήταν κινηματογραφιστής στην παραβαρδάριο χώρα, προς Βαρδάρι. Δηλαδή είχε το Πάνθεον, έναν κινηματογράφο που γινόταν κοσμοσυρωή, διότι έβαζε έργα ανάλογα. Είχε το Αττικόν, είχε δύο-τρεις κινηματογράφους. Και παίρνει και το Αριστοτέλειο. Και αναθέτει στο γιο του, το Θανάση τον Κάτσιο, να είναι ο διευθυντής του. Με παίρνει εμένα. Από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, χειρεύει η θέση του Πανθέου. Παίρνω και το Πάνθεο. Υπήρχε δηλαδή μια εποχή που είχα μια ρέντα, το θέατρο-θέατρο, εκεί ήταν νυχτέρια πράγματα, κάναμε δουλειά και αυτό, και ο κινηματογράφοι, όσο μπορούσα τους έκανα, όλους τους εκπαιδευτούσα. Αμοιβές. Δεν ήταν μεγάλες, θα σας πω, αλλά θα ήθελα πρώτα, πρωτού σας πω για τις αμοιβές, να σας πω πόσοι ήταν οι ασχολούμενοι με τις αφίσες. Διότι και εγώ κάποτε δεν ήμουν, ήταν κάτι άλλο. Και μπήκα και εγώ στο χώρο. Έφυγε ένας, έφυγε και ο άλλος. Κάποια στιγμή είχα μείνει μόνος και είχα 15 κινηματογράφους. Τέλος πάντων, πρωτού φτάσω εκεί, θέλω να σας πω ότι εκείνον που θαύμαζα εγώ, που κατέβαινα κάθε Δευτέρα και περνούσα από τους κινηματογράφους που αυτός ζωγράφησε, ήταν ο Γιώργος ο Κουζούνης. Ήταν ένας, τότε θυμάμαι τον έβλεπα εγώ, γιατί πήγαινα εκεί στο εργαστήριο του Πολυμέρη και ερχόταν καμιά φορά, ήταν στρατιώτης. Υπηρετούσε κι αυτό, δεν ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά ήταν γερόχια, στην αφίσα ήταν τρομερός. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος ο Κουζούνης, ήταν ο Κώστας ο Πολυμέρης. Αυτοί οι δύο ήταν. Και μπαίνω κι εγώ. Μετά από λίγο εμφανίζεται και ο Κώστας ο Αρβανιτίδης, δηλαδή σύνολο στη Θεσσαλονίκη, Κουζούνης, Πολυμέρης, Αρβανιτίδης, Δημητριάδης. Εμείς οι τέσσερις είμαστε. Δεν υπήρχε συναγωνισμός μεταξύ μας, δηλαδή εγώ ποτέ δεν θα πήγαινα στα Τιτάνια που είχε ο Κουζούνης να δώσω προσφορά, ξέρω εγώ πόσο δίνεις, παίρνεις 5, θα δώσω εγώ 4 για να σου πάρω τη δουλειά. Δεν υπήρχαν τέτοια. Η ανάθεση μάλλον γινόταν από τα αφεντικά. Όπως είμαι ο Κάτσιος, είχε το Αριστοτέλειο, έκανα εγώ το Αριστοτέλειο. Επειδή απέναντι είναι ο Αλέξανδρος, του άρεσε η δουλειά αυτή, είχε ακούσει κιόλας, έκανα εκείνο. Θέλω να πω, όταν πήγα στο Πάνθεον, μου είπαν να πάω, δεν πήγα να χαλάσω καμιά δουλειά. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Ήμασταν, μπορώ να πω, μέχρι και φίλοι. Να λάβεις υπόψη ότι κάποια στιγμή αρρώστησε ο Κώστας Αρβανιτίδης, και πήγα εγώ με παρακάλεση και πήγα στο εργαστήριό του και έκανα αυτά που είχε υποχρεώσει να κάνει. Τα έκανα εγώ για να τον βοηθήσω. Ήταν άρρωστος άνθρωπος. Θέλω να πω, οι σχέσεις μας ποια ήταν μεταξύ μας. Τώρα με τον Γιώργο του Κουζούνη δεν είχα, διότι εδώ θα πω κάτι τώρα, ας είναι καλά ο άνθρωπος τώρα εκεί. Εγώ ήμουνα, λέγανε ότι ήμουν πολύ δυνατός στο σχέδιο. Και ο Κουζούνης λέγανε πάλι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και παραμύθια, ότι όταν πήγαινα εγώ καμιά φορά έλεγα στον Πολυμέρη, στείλε μου, πες, βρες έναν τρόπο
να πάω στο εργαστήριο του Κουζούνη να δω πώς δουλεύει. Τώρα συμπτωματικό μπορεί να ήταν, γιατί όποτε πήγαινα ο Γιώργος ο Κουζούνης σταματούσε, δεν δούλευε. Το θεωρήσα συμπτωματικό, εντάξει. Μπορεί να ήταν και συμπτωματικά όλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπήρχε, πώς πω, όχι διαμάχη, αλλά ούτε καν σκέψεις να βλάψει ο ένας τον άλλο. Οι αμοιβές μας δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Γιατί? Διότι θεωρούσαμε ότι δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο αυτό που κάναμε. Τι ήταν να κάνω εγώ? Εγώ έκανα 15 κινηματογράφους, πιάναμε από, έπιανα από την Πέμπτη, γιατί Δευτέρα, Τρίτη κολλούσε τα τελάρα ο Αποστόλης ο βοηθός μου, και εγώ πήγαινα την Πέμπτη βράδυ συνήθως, γιατί όλη τη μέρα ασχολούμαι με το θέατρο, και καθόμουν μέχρι 10, 11, 12 ξέρω, και ζωγράφιζα τις αφίσες. Λοιπόν, οι αμοιβές ήταν, όπως είπα, ότι ήτανε, δεν ήταν σοβαρές, αλλά φασούλη φασούλη που λέμε, όταν έχεις 5 κινηματογράφους και έπαιρνες Φερρυππίν. Για την αφίσα τότε, δραχμές είχαμε τότε, έπαιρνα 300, τα χιλιάδες, χιλιάδες ήταν τότε, 300.000, 300.000 το χιλιάδες, δεν θυμάμαι τι είχαμε, δραχμή, αλλά 300 δραχμές μόλις ήταν, 300 δραχμές το, την εβδομάδα. 300 δραχμές, θα πεις τότε πόσο ήταν ο μισθός ενός δημοσίου υπαλλήλου. Μπορεί να ήταν 700, 600. Δεν είχα. Εγώ τώρα, αν συγκρίνω με τις αμοιβές που έπαιρνα από το κρατικό, εγώ προσωπικά, από το κρατικό θέατρο, και τις αμοιβές που έπαιρνα από, από τις αφίσες, βέβαια του θεάτρου υπερτερούσαν, διότι ήταν άλλο επίπεδου δουλειές, άλλος όγκος. Έναν κινηματογράφο εγώ που είχα αποκτήσει μια εμπειρία, τον έβγαζα Φερρυππίν σε 2 ώρες, τώρα ένα σκηνικό ήθελε 3 μέρες. Ήταν άλλο επίπεδο δουλειές. Ναι, έχουμε ένα όριο το οποίο, από το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι το όριο που άρχισε να λειτουργεί το κρατικό θέατρο. Είναι από το 61. Από το 61 εγώ είχα αρχίσει αφίσες, είπαμε, πριν ιδρυθεί το κρατικό θέατρο, στο Πατέ, στο Πάλας, και κάποια στιγμή ιδρύθηκε το κρατικό θέατρο. Θέλω να πω ότι οι αμοιβές, σχετικά με τις τρέχουσες αμοιβές στους υπαλλήλους, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, δεν ήταν και αξιοκαταφρόνητες, διότι γινόταν μια δουλειά διάζουσα, δεν μπορούσε να την κάνει ο καθένας και δεν μπορούσε να την κάνει καθένας ζωγράφος. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, ο συγχωρημένος ο Πολύκλητος ο Ρέγκος, δεν ξέρω με ποιον τρόπο κάποτε έκανε μια αφίσα στα Ηλίσια, ο καθηγητής, ο Πολύκλητος. Ήταν μια ζωγραφική αξιώσεων, διότι ήταν αξιόλογος ζωγράφος ο Πολύκλητος. Υπόψη ότι εγώ είχα σπουδάσει κοντά του. Πήγαινα στο σπίτι του, διότι συνέπεσε τον αδερφό του, τον Δημοσθένη, να είναι γνωστός μας οικογενειακός, και με έστειλε στον αδερφό του, τότε που ήμουν με την αρβίλα και με τα κοντά τα παντελόνια, και είχα πάρει ορισμένες βάσεις από τον Πολύκλητο. Κλείνω παρένθεση, και κάνει ο Πολύκλητος τα Ηλίσια, τα οποία ήταν ένα έργο, πώς να σου πω, ήταν σαν αγιογραφίες, δηλαδή δεν ήταν στο πνεύμα των αφισών, μα και ήταν φυσικό. Δεν μπορούσε ο κάθε ένας ζωγράφος, ας πούμε, ο Νίκος ο Σαχίνης, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός ζωγράφος, γίναμε πολύ φίλοι μετά τη συνεργασία μας στο κρατικό. Μια φορά στο εργαστήριο, τώρα, Νίκο, ποια σχεδίασε, λέω,
Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε και μου εξήγησε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω, να βλέπω αυτό και να το κάνω εκεί. Εγώ πρέπει να είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Και θέλω να πω ότι οι ζωγράφοι που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και να θέλαν δεν μπορούσαν να ασχοληθούν. Ασχολιόντουσαν οι άνθρωποι, οι ζωγράφοι, οι οποίοι είχαν μια κάποια σχετική, ας την πω εντός εισαγωγικών, παιδεία πάνω στο αντικείμενο. Αλλιώς δεν μπορούσες. Πρώτα απ' όλα δεν ήξερες τα υλικά. Δεν ήξερες ότι εμείς τα χρώματά μας ήταν χρώματα σκόνες του βαρελιού. Την αγοράζαμε σκόνες από κάτω, από το Θεοδωρίδη. Και έπρεπε να βάλουμε ένα υγρό στοιχείο στη σκόνη. Αυτό το υγρό ήταν ψαρόκολα. Ψαρόκολα αραιωμένη, βρασμένη βέβαια, με έναν ειδικό τρόπο, όχι βρασμένη, ζεσταμένη καλά αφού έλειωνε, την κάναμε μια αραίωση τόση που τη δοκιμάζαμε αν βγαίνει. Να μην βγαίνει και ξέρω εγώ σε μια βροχή βρεχόταν για αυτή και αντί για Άβο Γκάρνερ έβλεπες μια μουτζούρα. Θέλω να πω, ήθελε μια ειδική, ακόμα και τα πινέλα που είχαμε ήταν χοίρινα, δεν ήταν, πώς να πω, τη ζωγραφική που έχουμε, τα ξεχνάω τώρα. Θέλω να πω, όλα σαν βάση και μέχρι το τέλος τους, η αφίσα είχε μια ειδική, ειδικότατη, μπορώ να πω, τεχνοτροπία, μια ειδική τεχνοτροπία. Ο Πολυμέρης ήταν ένας ζωγράφος, από ό,τι ήξερα και έμαθα όταν αφού μπήκα και μετά και από το συνεταίρο του, ότι ήταν αυτοδίδακτος ο άνθρωπος, ήταν ζωγράφος, ποιος ξέρει πώς, έκανε αφίσες και ήταν ο Κώστας ο Πολυμέρης που κάνει αφίσες. Εγώ μπήκα εκεί, έμαθα πολλά πράγματα από τον Κώστα. Καταρχήν τα βασικά, το πώς, με τι, πού επάνω το ζωγραφίζουμε, σε τι υλικό, τα χρώματα, πώς τα λένε, τις σκόλες, τα πινέλα, τα έτσι, τα λιώ, δηλαδή μπήκα στην ουσία, στη μουτζούρα της δουλειάς, στο Πολυμέρη. Από εκεί έμαθα τη δουλειά της αφίσας. Ασχέτως αν εγώ την βελτίωσα κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων κλπ. Αλλά και εγώ είμαι από αυτούς που έμαθα τη δουλειά σε ανθρώπους που δούλευαν. Δηλαδή έμαθα τη δουλειά όπως μαθαίναν παλιά στην αρχαιότητα, κοντά στους ζωγράφους. Πήγαινες κοντά στο ζωγράφο και μάθαινες ζωγραφική. Δεν πήγα σε σχολή, εκτός εάν δεν θεωρείται σχολή αυτό, ότι πήγα ένα διάστημα στο σπίτι του Πολυκλήτου του Ρέγκου. Πήγαινα μικρός και μου δίνε ορισμένες οδηγίες και έβλεπα ορισμένα έργα του κλπ. Επίσης εκείνος ο οποίος με βοήθησε, ήταν φίλος με τον συνεταίρο του Πολυμέρη, ήταν ο Στέφανος ο Αλμαλιώτης. Αυτός που τον ξέρεις από την Αθήνα. Ερχόταν εδώ και μου έλεγε ορισμένα πράγματα. Συμπτωματικά είχε αναλάβει να ζωγραφίσει εδώ ένα... Τότε ήταν στις αρχές του ο καφές Μπράβο. Λοιπόν, στην Μοδιάνου είχε ένα μαγαζί ο Μπράβο. Και ήρθε ο Στέφανος και ζωγράφισε μέσα τους στίχους με διάφορες παραστάσεις, αλλά κατά έναν τρόπο δικό του, με πουάν, δηλαδή με έναν όχι τρόπο ενιαίας πινελιάς, με τμηματικές πινελιές, μικρές πινελιές, συνέθετε το πορτρέτο ενός Μεξικανού, ας πούμε. Επομένως και εγώ έμαθα από τον Πολυμέρη, από τον Πολυκλήτου, εγώ πήρα ζωγραφικής θέματα,
τα θέματα της προοπτικής κλπ. Το ότι έμαθα την αφίσα καλύτερα, την έμαθα από τον Στέφανο τον Αρμαλιώτη και βέβαια από την επιμονή μου και αιμονή μου στα θέματα που το ζωγράφιζε ο Κώστας ο Πολυμέρης. Ο Πολυμέρης, όταν πήγα εγώ για πρώτη φορά στο εργαστήριό του, τον έβλεπα σαν Θεό, δηλαδή έβλεπα ότι έπιανε, γιατί αυτός, από εκεί είχα δει την περίπτωση του κάναβου. Τετραγώνιζε και εκεί σχεδίαζε. Όταν ο Πολυμέρης ανακάλυψε ότι εγώ μπορώ να σχεδιάζω τα θέματα και αυτός μετά να βάζει το χρώμα, να τα ζωγραφίζει τελικά. Μ' άφηνε και τα σχεδίαζα τα χρώματα, τα θέματα του, τα σχεδίαζα εγώ και μετά επενέβαινε αυτός, έβαζε χρώματα, έβαζε τη δική του πνοή, ας πούμε, τη δική του ζωγραφική διάθεση. Ο Πολυμέρης, από ό,τι ξέρω, είναι τελείως, δηλαδή ήταν, πέθανε ο άνθρωπος, ήταν τελείως αυτοδίδακτο, δηλαδή κάπου πήγε, ποιος ξέρει πού, δεν ξέρω, κάπου θα πήγε, δεν μου είχε πει, δεν από τα διάφορες συζητήσεις, δεν βγήκε, δεν φάνηκε ο Πολυμέρης να είχε κάποια, ας την πούμε, σχέση με κάποιον ζωγράφο που να έκανε αφίσες και από εκεί έμαθε. Εγώ νομίζω και αυτός, ο έρωτάς του ήταν η αφίσα και φαίνεται από μόνος του ξεκίνησε. Εγώ έτσι νομίζω και ό,τι έκανε, τα έκανε από μόνος του. Γι' αυτό πολλές φορές λέγανε ότι ο Πολυμέρης έκανε δικά του, τελείως δικά του, ας το πούμε, έκανε δικούς του κανόνες ζωγραφικής πάνω στην αφίσα. Τι να πω, ήτανε, για μένα ήτανε ο δάσκαλος, διότι εγώ είπα ότι αυτόν είδα πρώτη φορά να παίρνει το κάρβουνο και να σχεδιάζει απάνω στο άσπρο το χαρτί και έμενα έτσι με το στόμα ανοιχτό, δεν έφευγα από εκεί προκειμένου να δω την εξέλιξη, να πω πώς θα μπουν τα χρώματα, τι βάζει πρώτα. Ας πούμε, έβλεπα ότι ο Πολυμέρης έκανε πρώτα το, πώς το λένε, το θέμα του, ας πούμε, έκανε το κεφάλι, πρώτα το ζωγράφιζε και μετά έβαζε το φόντο. Μετά, πώς να πω, εγώ είχα μάθει, δηλαδή κατάλαβα από τη δουλειά που έκανα, ότι πρώτα καλό θα ήταν να κάνει το φόντο πρώτα, φόντο να μην έχει, και για πρακτικούς λόγους, να μην ακόμα και να στάξεις απάνω στο κεφάλι κάνοντας το φόντο, να αποφύγεις αυτή την πιθανή λεπτομέρεια. Και μια φορά που ήρθε μια Κυριακή που εγώ έκανα τις προπονήσεις μου, ήρθε και με είδε και ότι πέρασα το φόντο πρώτα. Μου λέει, όχι, θα περάσεις πρώτα την αυτή, γιατί με το φόντο μπορεί μετά να οριστικοποιήσεις το περίγραμμα, με το φόντο να κόψεις. Το σεβάστηκα, εγώ δάσκαλός μου ήμουν, ήταν, αλλά εγώ είχα την εντύπωση ότι καλύτερα πρώτα το φόντο. Τέλος πάντων, την εποχή εκείνη εμφανίζεται ο Κώστας Ορβαντίδης. Ο Κώστας Ορβαντίδης, ο οποίος είχε μια δική του, έτσι, ένα δικό του αέρα στην αφίσα, ήταν πολύ καλός ο Κώστας Ορβαντίδης στην αφίσα. Εμφανίζεται αυτός, από ό,τι ξέρω και αυτός, ήτανε στην Αθήνα ήταν και ήρθε στη Θεσσαλονίκη νομίζω, εκεί κοντά σε κάποιον από τους ή Παναγιωτόπουλους, και εκεί δεν είμαι βέβαιος για το από μου έμαθε τη δουλειά ο Ορβαντίδης. Κοίταξε, δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε,
κοίταζε πώς θα βγάλω τη δουλειά του θεάτρου, τη δουλειά της τροφισσόν. Δεν με ενδιαφέρει τώρα ο Κώστας ο Λουαντίδης, τι από πού έμαθηκε. Μόνο από κουτσομπολιά μεταξύ συναδέλφων, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός έμαθε εκεί κτλ. Συνέπεσε να μην. Δεν ξέρω πώς έμαθε. Ξέρω όμως ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Το 1975, με πρόεδρο τον αρχαιολόγο, πώς λέγεται, Μάχη, τον μεγάλο που πέθανε, που τη Βεργίνα, που βρήκε τη Βεργίνα, Ανδρόνικος. Με πρόεδρο τον Ανδρόνικο και γενικό διευθυντή τον Μίνο τον Βολανάκη, ενώ είμαι προϊστάμενος του ζωγραφικού τμήματος, προάγομαι σε τεχνικό διευθυντή. Δηλαδή, διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών. Περνάει εφημερίδα κυβερνήσεως με αποφάσεις του Συμβουλίου, ξέρω εγώ, κανονικά. Τότε, μετά την αναγόρευσή μου σε τεχνικό διευθυντή, έρχεται ο Αγγελόπουλος στη Θεσσαλονίκη σε χειμωνιάτικες μέρες, διότι όπως ξέρεις απεχθάνεται τον ήλιο, γι' αυτό τον ονόμασα και Δράκουλα εγώ. Θέλει συννεφιά, βροχή ανιδυνατών, ομίχλη, δεν ξέρω, δηλαδή πράγματα που τα θέλει αυτός και μόνο. Γι' αυτό όλες του οι ταινίες είναι εκτός ηλίου, έξω από τον ήλιο. Για μια στιγμή, δεν ξέρω πώς, γιατί σου είπα, η φήμη μου άρχισε να απλώνεται, πήγε σε αυτόν. Και επειδή εδώ στο κρατικό έκανα πολλές, ας την πούμε, τεχνικές καινοτομίες, ορισμένα πράγματα, δηλαδή είχε βγει μια φήμη ότι ουδέν πρόβλημα άλυτο για τον Κώστα, σκηνογραφικά. Αυτός ήθελε, είχε ένα έργο και είχε εμπνευστεί με έναν τρόπο γυρίσματος της ταινίας που πώς θα το έκανε και θα σου εξηγήσω τι εννοούσε. Αυτός ήθελε η κάμερα αυτός που θα παίρνει την κάμερα να μπαίνει μέσα στη σκηνή, να απομακρύνονται οι ηθοποιοί, να προχωράει η σκηνή, να βλέπει άλλους ηθοποιούς, να περνάει ανάμεσά τους η κάμερα, να φεύγουν αυτοί οι ηθοποιοί, να προχωράει άλλο πλάνο, αλλά όλα αυτά να μην γίνεται όπως γίνεται τώρα που μου λες στάσου να δούμε, να αλλάξουμε εκείνο κτλ. Ήθελε ο κάμεραμαν, ο οποίος ήταν πάνω στη μηχανή, είχε το μηχάνημα που τον κινούσε μπρος, πίσω κτλ. Ήθελε να περάσει να περάσει μέσα από τους τοπίους και να φτάσει στο τέλος στη θάλασσα. Έλα μου, τι να κάνουμε, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Κάθω και σκέφτομαι και κάνω το σκηνικό όλο, όμως όλο το σκηνικό της πρώτης σκηνής με τους αλφα ηθοποιούς, της δεύτερης σκηνής στο μπαλκόνι, της τρίτης σκηνής μετά πηγαίνοντας για τη θάλασσα. Όλα αυτά τα έκανα ένα σκηνικό, έτσι, ένα κουτί, το οποίο ας πούμε, με ένα σουβιά, με ένα μαχαίρι, το κόψα. Φέτες. Στο έτσι. Πού το λέει, έχουμε ένα πράγμα να το δείξω. Δεν έχουμε. Τέλος πάντων, σημασία έχει, το κόψα. Φέτες. Και διαχωρίστηκαν οι σκηνές. Τώρα όμως, έπρεπε να κοπεί και από πάνω μέχρι κάτω για να μπορέσει να η φέτα, καρούλια από κάτω, σιδεροκατασκευές,
η μία φέτο όπως ήταν έτσι κομμένη εδώ, να έρθει να απομακρυνθεί. Να απομακρυνθεί για να μπορεί να περάσει, να περάσει αυτός, ο κάμεραμαν. Αλλά όχι να στέκεται, να περάσει και να διαδραματιστεί το έργο. Να περνάει συνέχεια, η διαδρομή να είναι συνεχής. Τραβούσαν οι μηχανικοί τη φέτα ταυτόχρονα σαν μπαλέτο. Άνοιγε ο δρόμος, μόλις έφτανε στο άλλο, στην άλλη φέτα, άρχισαν και απομακρυνόταν και εκείνες οι φέτες, οι δύο. Περνούσε η κάμερα, έπαιρνε τη σκηνή, δεν διέκοπτε, δεν βάδιζε συνέχεια και πήγαινε στην άλλη φέτα. Μόλις έφτανε στα όρια, άντε, όπι, η φέτα άνοιγε πάλι, να αυτός περνούσε μέσα. Ο Αγγελόπνος τα έπαιξε. Είπε, αυτή είναι η λύση. Και μου είπε το εξής, αυτό που έκανες, αυτό που κάναμε τέλος πάντων, γιατί τέλος πάντων ήθελε πάντοτε να παίρνει δόξες από, και από άλλους. Και αυτό που έκανε, και αυτό που έκανες, μου λέει, στο Παρίσι προσπαθούσαμε να το κάνουμε και δεν σκεφτήκαμε αυτή την περίπτωση, να κόψουμε φέτες και μία έτσι και να το κόψουμε σαν να ήταν πίτα για το πρωτοχρονιά. Αυτό το πράγμα με έκανε συνεργάτη του. Δηλαδή έγινε αυτό το έργο, το αιωνιότητα το μπερδεύω, και όταν ήρθε μετά να κάνει το άλλο έργο, αυτό το λιβάδι που δακρύζει, και επειδή ήθελε να κάνει έτσι σπίτια παλιά, σου λέω, ο Δημητριάδης είναι λίγο αρχαίος. Ας τον πάρουμε εκεί πέρα να μας σχεδιάσει ορισμένα σπίτια της παλιάς εποχής, της γειτονιάς. Και του έκανα, μου λέει, θα κάνουμε ορισμένα σπίτια εκεί στο λιμάνι, πήγαμε, είδαμε το χώρο, καμιά τριανταριά σπίτια για να γυριστεί το έργο. Να μην στα πολεμώ. Ξέρεις πόσα σπίτια κάναμε? 490 σπίτια. Τρύπατα, δίπατα, με μπαλκόνια. Γιατί κάποια στιγμή το έργο θα είχε ένα συλλαλητήριο, μια συγκέντρωση στην πλατεία που είχα κάνει εγώ. Μια πλατεία με μαγαζιά, καφενεία, πράγματα. Έχω και εδώ. Επρόκειτο να βγαίνουν στα μπαλκόνια. Δηλαδή, έπρεπε αυτά που γίνονται να είναι και στέρεα. Μην σκοτώσουμε κανένα. Έβγαινε η κυρία, ο κύριος, ξέρω εγώ, με σημεούλες, ξέρω εγώ, φωνάζανε, κάνανε, δείχνανε. Έπρεπε να γίνουν αυτά τα σπίτια. Θυμάμαι, το ένα πίσω από το άλλο ερχόταν τα φορτηγά με ξυλία, ο ξύλο συνέχεια. Ευτυχώς είχα έναν Αλβανό, τον οποίο τον είχε επιλέξει αυτή, δεν τον ήξερα από τον άνθρωπο, ήταν σαΐνι, αετός. Του έλεγα 5, έκανε 6. Θέλω να πω, τα έτρωγε αυτά που το είχε. Και έγινε μια πόλη, ρε παιδί, μια ολόκληρη πόλη. Αφού ήρθε, θυμάμαι, ο Φατούρος με μια ομάδα φοιτητών, και τους έκανε μάθημα και είπε, εδώ έγινε το πράγμα το οποίο έχει διαχωριστεί, έχει τελειώσει να υπάρχει τώρα με τις πολυκατοικίες. Αυτά τα σπίτια που έκανα εγώ ήταν σφιχταγκαλιασμένα το ένα μες το άλλο, δηλαδή το μπαλκόνι του ενός ήταν και μπαλκόνι του αλλού, ήταν ενιαίο ένα πράγμα εκεί. Θέλω να πω, το ένας έμπαινε και έβγαινε, τηγάνιζε πατάτες της, πήγαινε έτσι την κυρία Ελένη. Θέλω να πω, ήταν ένα σφιγγταγκάλιασμα το σπιτιόνε και αυτό φαινότανε από το στήσιμο που είχε το. Και τους έκανε μάθημα, παιδιά, αν μπορέσουμε θυμάμαι, έλεγε ότι αυτό το πράγμα, πώς θα μπορούσαμε να το επαναφέρουμε, δηλαδή αυτή την σχέση την ανθρώπινη, η οποία διαχωρίστηκε
με τα στάντ των πολυκατοικιών.